Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είναι η εκπομπή του All About Aris. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον Λίμπερο 107 και 4 μέχρι και τις 7 και σήμερα στην τελευταία μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Με τον Γιάννη Ζάτση σήμερα να είναι αυτός που ελέγχει πίσω από την κονσόλα του ήχου αυτά που φτάνουν στα αυτιά σας. Και εμείς αυτό το διάστημα που θα τα λέμε μπορούμε να επικοινωνούμε κιόλας μέσω μηνυμάτων. FM κενό, γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Να αναφέρω απλά ότι το SMS έχει χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ αλλά και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Με ποδόσφαιρο και μπάσκετ κατά κύριο λόγο θα ασχοληθούμε και σήμερα έως τις 7 διαφορετικής φύσεως το ρεπορτάζ και στα δύο αθλήματα. Στο μεν ποδόσφαιρο θα κινηθούμε περισσότερο με την γραφικά και με κάποια άλλα ζητήματα κυρίως εξωαγωνιστικά δηλαδή καθώς δεν υπάρχει αγώνας αυτό το Σαββατοκύριακο αυτή την αγωνιστική για την ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη. Παίζει με τον Αχαρνάικο, άρα παίρνει τους 3 βαθμούς της νίκης άνευ αγώνος. Ενώ στο μπάσκετ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά καθώς έχουμε αφενός την αγωνία για το αν θα απαντήσει, πότε θα απαντήσει και τι θα απαντήσει ο Νίκος Λάσκαρης στις προτάσεις που του έχουν κατατεθεί και φυσικά έχουμε από την άλλη και ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή στις 5 ώρα κόντρα στον Κόρυβο με το οποίο ξεκινάει ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος στην Basket League και ο Άρης οπωσδήποτε, επειδή μείνει πάρα πολύ πίσω, να το κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά μας θεματάκια σε μια Παρασκευή που έχουμε γενικότερα και ειδήσεις και θέματα τα οποία έχουν προκύψει και χρήζουν σχολιασμού αλλά και αρκετό ρεπορτάζ να σας μεταφέρουμε για όλα τα ανοιχτά μέτωπα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, είτε αυτά αφορούν προσφυγές, μεταγραφές, διακανονισμούς, φάκελο επιτήρησης για το ποδόσφαιρο αναφέρομαι, είτε στο μπάσκετ φυσικά για το σημαντικό μάτς της Κυριακής αλλά και τις διοικητικές εξελίξεις που περιμένουμε αλλά ακόμη δεν έχουν δρομολογηθεί. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει μια έντονη μεταγραφική κινητικότητα τώρα στο φινάλε της χειμερινής μεταγραφικής περίοδου, η οποία λήγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τον Άρη να κινείται τώρα στο τέλος για να αποκτήσει 2 ενδεχομένως και 3 ποδοσφαιριστές να τους προσθέσει στο ρόστερ του. Μια απόφαση η οποία νομίζω αν θέλετε επιταχύνθηκε από την μέτρια εικόνα της ομάδας στα τελευταία παιχνίδια και ειδικά από την ισοπαλία με την ΑΕΚ Καραϊσκάκη στην περασμένη εβδομάδα, το περασμένο Σάββατο. Υπήρχε μεν η ανάγκη, ήταν φανερή από την εικόνα της ομάδας σε πολλά από τα τελευταία παιχνίδια και αν θέλετε και από το ξεκίνημα της σεζόν, ειδικά σε κάποιες θέσεις, αλλά άρχισε αυτή η ανάγκη να γίνεται λίγο πιο επιτακτική όταν ο Άρης στα τελευταία παιχνίδια δυσκολευόταν πάρα πολύ. Έκανε αυτές τις 3 σοπαλίες στα 5 τελευταία μάτς και μειώθηκε η διαφορά που τον χώριζε από τη δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα στον βαθμολογικό πίνακα. Όλο αυτό ενεργοποίησε το μηχανισμό εκ νέου, κινήθηκε ο Άρης τα τελευταία 24 ώρα και είναι σε διαδικασία να εντάξει στο ρόστερ του κάποιους ποδοσφαιριστές με την Δευτέρα από ό,τι φαίνεται να είναι ίσως η καταληκτική ημέρα κατά την οποία θα έχουμε υπογραφές και ανακοινώσεις με τους παίκτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο και λίγο πολύ τους γνωρίζετε. Είναι ο Πάτρικ Βουό και ο Άγγελος ο Χαντί και εσχάτως μας προέκυψε και ένας παλιός μας γνώριμος, ο Γκάιλ Ενλουντούλου που έμεινε ελεύθερος από τον Απόλλωνα Πόντου. Αυτά είναι τα 3 ονόματα που παίζουν. Θα δώσουμε όλο το ρεπορτάζ που υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή και για τις 3 περιπτώσεις που ακριβώς βρισκόμαστε. Θα ακούσουμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη λίγο αργότερα για τον Πάτρικ Βουό για να σχεδιαγραφίσουμε λίγο το αγωνιστικό του προφίλ. Και φυσικά θα μιλήσουμε και για το μπάσκετ λίγο αργότερα, εκεί που υπάρχει το πολύ σημαντικό μάτς και υπάρχουν και τα θέματα τα διοικητικά. Ο φίλος ο 779 μας βάζει κατευθείαν σε ένα θέμα που η αλήθεια είναι ότι εμένα με χάλασε προσωπικά πάρα πολύ σήμερα για να φύγουμε στο θέμα του Πίντο. Είναι λέει ανοργανωσιά ή κακή συνεννόηση, είναι ερώτημα αυτό. Ας το ρυθμίσει ΠΑΕ χωρίς εκδίκαση για center back υπάρχει θέμα. Σόουζα και Δέλη έχουν από 3 κίτρινες κάρτες. Να ξεκινήσω λίγο ανάποδα από τον τελευταίο. Για το center back παιδιά υπήρχε ο Βαφέας, ο οποίος κατέληξε στον Όφι. Αυτή ήταν η πρώτη επιλογή του προπονητή
και του τεχνικού διευθυντή της ομάδας και μάλιστα είχε συνενέσει και η διοίκηση, διότι είναι ένας νεαρός και πολύ προσιτός οικονομικά ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι και από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, και επιθυμούσε μάλιστα να είναι στην, να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα, και μάλιστα ήταν σε αρκετό καιρό σε συνεννόηση με την ομάδα. Εντελώς ξαφνικά μια μέρα είδε το φως της δημοσιότητας σε αθηναϊκό μέσο, σε αθηναϊκή ιστοσελίδα, και από εκεί που ο παίκτης περίμενε το OK του Άρη για να πάει στον Απόλλωνα να ζητήσει να μείνει ελεύθερος για να έρθει στον Άρη, γιατί αυτή ήταν η επιθυμία του, ξαφνικά βγαίνει το θέμα στη δημοσιότητα και λίγες μέρες αργότερα τον δανείζει ο Απόλλων Σμύρνης στον Όφη, και της χάθηκε μια περίπτωση η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει ασφαλώς να υπάρχει μια επιλογή ακόμη για το κέντρο της άμυνας φέτος, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη, αλλά θα μπορούσε να έχει και ένα παίκτη και για τα επόμενα χρόνια, γιατί είναι διεθνής, είναι εξελίξιμος, είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Υπάρχει και μια άλλη περίπτωση κεντρικού αμυντικού, όπως έχουμε πει πολλές φορές, που ήταν στο προσκήνιο ο Κάργας. Δείτε το σβηρική ομάδα που πήγε. Πουθενά. Πουθενά. Απλά νομίζω έμεινε ελεύθερος. Ναι. Ο οποίος επίσης ήταν από την αρχή στο μεταγραφικό προσκήνιο. Δεν προχώρησε η συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα τι να σας πω, στο φινάλε δεν έχει βρει ομάδα και ξαφνικά γίνει και αυτή η προσθήκη. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτε, ειδικά όσον πάμε προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, αλλά στην παρούσα φάση δεν νομίζω να ισχύει κάτι. Προτεραιότητα αποτελούν οι άλλοι παίκτες, για τους οποίους θα μιλήσουμε και αργότερα. Τώρα, για το θέμα του Πίντο, εδώ δεν είναι απλά... Εγώ νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμό αυτό που λες, δηλαδή και ανοργανωσία και κακή συνεννόηση, γιατί υπήρχε εδώ και αρκετό καιρό η ενημέρωση από την πλευρά του παίκτη ότι έπρεπε να διευθετηθεί η εκκρεμότητα με την καταβολή ενός μικρού ποσού, το οποίο δεν καταβλήθηκε, και αφού είδε ποδοσφαιριστής ότι ο Άρης δεν ασχολείται ουσιαστικά μαζί του, προχώρησε στην κατάθεση της προσφυγής, η οποία δεν είναι χθεσινή, έχει κατατεθεί εδώ και 10 μέρες περίπου, και γι' αυτό το λόγο είναι προγραμματισμένη να εκδικαστεί και τη Δευτέρα που μας έρχεται. Βέβαια μιλάμε για ένα πολύ μικρό ποσό, γιατί ο παίκτης υπέγραψε ουσιαστικά μετά τον τραυματισμό το καλοκαίρι τιμή Σένεκεν, του υπέγραψε ο Άρης και το κατέθεσε συμβόλαιο στην ΕΠΟ, με ένα ποσό περίπου γύρω στα 15.000 για τη φετινή σεζόν, για να δείξει ότι το στηρίζει στην άσχημη στιγμή που είχε και να τον βοηθήσει όσο μπορεί και ψυχολογικά, γιατί ένας δεύτερος χιαστός μέσα σε πολύ στον χρόνο διάστημα για τον παίκτη, καταλαβαίνετε τι σημαίνει για ένα ποδοσφαιριστή. Και γι' αυτό το λόγο μπήκαν και πάρα πολύ λίγα χρήματα σε αυτόν τον πρώτο χρόνο, και μάλιστα σε αυτό το συμβόλαιο υπάρχει και ένας όρος ότι θα ενεργοποιηθεί ένας δεύτερος χρόνος με περισσότερα χρήματα ασφαλώς, σε περίπτωση που ο παίκτης περάσει με επιτυχία από ιατρικές εξετάσεις και τσεκαριστεί δηλαδή ότι έχει ξεπεράσει το πολύ σοβαρό πρόβλημα στο γόνατό του. Δηλαδή στην ουσία η προσφυγή, όπως καταλαβαίνετε, αφορά τα χρήματα της φετινής σεζόν και ιδίως αυτά που αφορούν με 31 Δεκάτου του 2017. 10.000 δηλαδή. Ναι. Είναι ένα ποσό δηλαδή το οποίο... Εγώ νομίζω ότι, εντάξει, θέλοντας και μη θα διευθετηθεί, δεν είναι ένα ποσό που τρομάζει, αλλά από την άλλη δείχνει και πάλι μια όντως ανοργανωσιά, μια πάρα πολύ κακή συνεννόηση, μια επιπόλαιη συμπεριφορά από τους ανθρώπους του Άρη, από τους άμεσα εμπλεκόμενους. Να πεις, δεν τα λέγαμε. Αυτή δηλαδή η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά με να αρχίσει και με ενοχλεί πάρα πολύ, δεν σας το κρύβω. Δηλαδή, έλα μωρέ τώρα αυτόν άστον. Δηλαδή να τον περιμένουμε το κακό πρώτα να συμβεί και μετά να ασχοληθούμε μαζί του και να το διευθετήσουμε, καταβάλλοντας τώρα κάποια χρήματα για να μην εκδικαστεί, όπως λες, η υπόθεση τη Δευτέρα το μεσημέρι. Και αυτό θα γίνει δηλαδή κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Δεν είναι αυτό που δεν μπορούν να... Αδυνατό πως δεν μπορεί να καταλάβει ένας οργανισμός αυτή τη στιγμή, μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία που προέρχεται μάλιστα από 4-5 πάρα πολύ δύσκολα χρόνια και προσπαθεί να επιστρέψει στην κανονικότητα, πόσο κακό
Δεν παραβάλλω, δεν είναι τα λεφτά αυτά, τα 7, 8, 9, 10 που θα πληρωθούν, γιατί παραβάλλω δεν είναι μεγάλο το ποσό. Όλος αυτός ο αρνητικός ντόρος, η αρνητική δημοσιότητα, το ότι ασχολούνται και πάλι μαζί σου για κακό λόγο, με ένα ζήτημα που έχει να κάνει με προσφυγή, δεν τους απασχολεί. Να σου πω εγώ, τι είναι. Είναι ότι η πολλότητα δεν αλλάζει. Υπάρχει, υφίσταται. Δηλαδή από τραβάνε... δεν μπορούσαν να δώσουν ένα ποσό στον ποδοσφαιριστή για να τον καλμάρουν και να το τρενάρουν, να πάει το θέμα λίγο αργότερα. Πρόσθετα, να μιλάμε για 10 χιλιάρικα το σύνολο των οφειλωμένων προς τον παίκτη αυτόν. 10 χιλιάρικα. Έχει δύο παράμετρους στο θέμα. Η μία παράμετρος είναι ότι και ο παίκτης δεν πρέπει να κάνει προσφυγή. Κατά την άποψή μου. Από την άλλη, αν ο Παίρνης έπαιρνε και του έλεγε δώστε κάτι, κανένα δύο-τρει μήνε γιατί τον γράφανε. Ναι. Προφανώς αυτό έγινε. Ναι, προφανώς αυτό έγινε. Όχι, προφανώς αυτό έγινε. Ναι. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έγινε συμβόλαιο ενώ ήταν τραυματίας. Δηλαδή αυτό θα έπρεπε να το αξιολογήσει. Εντάξει, αυτό είναι το ηθικό μέρος του ζητήματος. Θα έπρεπε να εκτιμήσει το γεγονός ότι μπράβο, θα μπορούσε ο Άρης να του πει να χτυπήσει την πλάτη. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώνε Πίντο. Τι να κάνουμε, χτυπήσουμε πολύ για το ποδόσφαιρο. Ήσουν δεν θα κάνουμε. Δεν είχε υπογραφεί κανένα συμβόλαιο. Χτύπησε την τρίτη μέρα που ήμασταν εκεί στην προετοιμασία. Αν του πει, τι να κάνουμε, Γιώνε, ευχαριστούμε πολύ τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε. Μιλάμε για μια μορφή αχαριστίας από τον παίκτη. Από τη στιγμή όμως, αυτό είναι το ηθικό κομμάτι και το αφήνουμε. Από τη στιγμή που υπογράφεις όμως το συμβόλαιο, πρέπει να συνεπείς. Αντιλαμβανόμαστε ότι με όλα αυτά που πληρώνει φέτος ο Άρης, ειδικά αυτός θα πάει πίσω. Στυλ του 2.000. Στυλ του ένα. Ό,τι ξέρω, ένα 500 πήρε. Αυτό είναι θέμα καθαρά οργάνωσης, αυτό είναι θέμα νοοτροπίας. Δεν είναι θέμα καθαρά να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι επιφορτισμένος με αυτά τα θέματα. Καλά, και να είναι και να έχει μια καλή επικοινωνία. Και να έχει μια καλή επικοινωνία με τους ανθρώπους που πληρώνουν. Τι έχει κάνει ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης λοιπόν έχει δώσει 350 χιλιάρικα για τα περσινά. Έχει μια ροή στα φετινά, κανονική. Δεν είναι στην τρίχα, πρώτη του μηνός όλοι πληρωμένοι κτλ. Αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή ικανοποιητική ροή. Με βάση το γεγονός, ξαναμιλάμε, ότι δεν υπάρχουν έσοδα. Αν υπήρχαν έσοδα, θα μιλούσαμε διαφορετικά. Μιλάμε για μια δεύτερη χρονιά στη Β' Εθνική, μετά από μια τρίτη χρονιά με Καρυπίδη στη Γάμα Εθνική, όπου μόνο πληρώνει ο Καρυπίδης. Έτσι. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η ανοχή από εμάς. Ξαναλέω, αλλιώς θα μιλούσαμε με άλλες συνθήκες εσόδων. Και έχεις λοιπόν αυτό το πράγμα. Και ενώ λοιπόν έχεις πληρώσει φέτος και στο αναγνωρίζει και ο κόσμος, γιατί πολλοί κόσμος που έχει καχυποψία για τον Καρυπίδη κτλ., βλέπει ότι προσπαθεί. Ναι. Δεν είναι τέλειος. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει στο οικονομικό κομμάτι να διευθετήσει ακόμα, γιατί αυτός είναι ο διοικητικός μας ηγέτης. Αλλά προσπαθεί. Παλεύει. Τον Ταυλαρίδη, τον Καράμπελα, τον έναν, τον άλλον κτλ. Και το έχει φέρει σε ένα διαχειρίσιμο σημείο. Δηλαδή τα 170 που χρωστά στα περσινά είναι ένα απόλυτα διαχειρίσιμο σημείο. Σήμερα πάλι ρυθμίστηκε, πληρώθηκε αυτό που έπρεπε να πληρωθεί για τη φορολογική ενημερότητα. Ρυθμίστηκε και το υπόλοιπο, πήρε φορολογική ενημερότητα. Χθες πληρώθηκε η ασφαλιστική ενημερότητα, πήρε και ασφαλιστική ενημερότητα. Έχει ραντεβού με αυτούς που χρωστάει για να ρυθμίσει και αυτό, για να είμαστε όπως πρέπει να είμαστε. Και ενώ κάνεις όλα αυτά, πληρώνεις όλα αυτά τα χρήματα. Είσαι συνεπής. Πληρώνεις την ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα 70-80 χιλιάρικα πόσα έδωσες, πληρώθηκαν μισθούς ό,τι έπρεπε να πληρωθούν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Ξαναλέμε, υπάρχουν οφειλόμενα, ναι, τα ξέρουμε. Θα μετακυλιστούν και κάποια από το τωρινό ρόστερ στην επόμενη σεζόν, το ξέρουμε και αυτό. Και ξεφτιλίζεσαι τώρα και μπαίνει στο στόμα όλων προσφυγή αυτό κατά είναι του το Άρη θέμα, δεν είναι πάνω, γιατί είναι για 10 χιλιάρικα. Είναι αστείο πραγματικά. Και τα λέμε έτσι αναλυτικά για να καταλάβετε πώς έχει το θέμα. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα λένε «Α, δεν παίρνει άδεια ο Άρης, 10 προσφυγεί ο Πίντο» και τα λοιπά, και τα αφήνουν έτσι. Εωρείται τώρα μια αμφιβολία, εωρείται ένα ζήτημα. Πλησιάζει αυτή η διαδικασία της επιτήρησης για την οποία θα μιλήσουμε και θα εξηγήσουμε 2-3 πραγματάκια. Μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου, γιατί και εμείς δεν το ξέραμε, τώρα προέκυψε και αυτό στη ζωή μας και πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό. Θα έρθει ως ονούπο και η διαδικασία της αδειοδότησης και σου βγαίνει τώρα ένα θέμα από το πουθενά για ένα αυτά, τέτοιο όμως, μικρό ποσό. Εκεί που στην επιτήρηση που λες, γιατί η επιτήρηση εγώ το εκλαμβάνω κάτι σαν προάγγελο της αδειοδότησης. Παιδιά, ελάτε εδώ, τι έχετε μέχρι 30. Α, τον τάτο δεν τον έχει πληρώσει, φιλέ. Μέχρι 30 Μαρτίου έχει να τον πληρώσει. Μετά, γεια σας. Στο λέω και εγώ τώρα που είμαι επιτήρηση. Ξερτάται. Είναι διαφορετικό. Παράδειγμα. Είναι διαφορετικό. Αν είναι κάποια στο κομμάτι της επιτήρησης μια μικρής εμβέλειας αυλεψία ή παράληψη,
θα σου γίνει μια παρατήρηση και θα πρέπει να το διορθώσεις. Σε οικονομικό όμως ζήτημα που αφορά ρυθμίσεις, διαγωνισμούς ή πληρωμές με το προσωπικό και προσωπικό σε ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία είναι οι προπονητές, το τεχνικό team δηλαδή, οι παίκτες, όλοι αυτοί, εκεί δεν νομίζω ότι θα υπάρχει διαλλακτικότητα. Καλά, ναι, τι θα σου κάνουν όμως. Τι θα σου κάνουν. Δεν μπορεί να σου, να σου δώσουν άδεια. Δεν είναι θέμα αδειοδότησης. Ποιες είναι οι επιπτώσεις. Οι ποινές είναι προειδοποίηση, αφαίρεση βαθμών, απαγόρευση μεταγραφών και χρηματικό πρόστιμο. Απαγόρευση σε τέσσερις βαθμίδες. Απαγόρευση μεταγραφών το καλοκαίρι. Αφαίρεση βαθμών από ποιο πρωτάθλημα. Τι λέω καλό. Πώς θα το αφαίρεσαι άμα αφού έχω 31 Μαρτίου να το πληρώσω. Αυτό δεν λέει αδειοδότηση. Ξεκινάω το πρωτάθλημα, υπογράφω αυτό το ίδιο αδειοδότηση. Είναι μέχρι 31 12 θα ελεγχθείς. Αν, ναι, έχεις, αν είσαι ενήμερος μέχρι 31 χρωστάω 12. Λοιπόν εγώ, χρωστάω λοιπόν εγώ από τον Οκτώβριο του, πώς του λένε, του προηγούμενου χρόνου στο Σαββόπουλο 5 δραχμές. Έχω περιθώριο μέχρι 31 Τρίτου να το ρυθμίσω. Αυτό δεν λέει ο νόμος που υπέγραψαν όλες οι ομάδες. Πόσες θα μου πεις στις 16 Φεβρουαρίου δεν το έχεις ρυθμίσει ακόμα. Δεν μπορούν να το πούν, αυτό σου λέω. Δεν μπορούν να επιβάλλουν να φέρεις βαθμό. Προφανώς θα πρέπει αυτό που θα έκανες για την αδειοδότηση να το κάνεις λίγο νωρίτερα, να ρυθμίσεις όλα αυτά που πρέπει να ρυθμίσεις. Γι' αυτό μέχρι, σου λέω, θα είναι προάγγελος. Μέχρι τις 16 του Φλεβάρι που θα καταθέσεις αυτό το φάκελο. Προφανώς δηλαδή σε βάζω σε μια διαδικασία να ασχοληθείς λίγο πιο γρήγορα, λίγο πιο σύντομα. Για τον Άρη είναι θετικό. Ναι, γιατί θα προλάβουμε τις επιπολαιότητες. Και μετά 16 Φεβρουαρίου τι θα σου πει. Α, δεν πλήρωσε τον τάτο, αφαίρεσε βαθμών. Δεν θα σου πει αυτό. Θα σου πει: έχεις 10 μέρες, θα το κάνεις. Καλό είναι για τον Άρη, εγώ σου λέω. Επειδή είμαστε επιπόλαιοι, καλό είναι για τον Άρη το συγκεκριμένο. Να ενεργοποιηθούμε λίγο νωρίτερα. Αλλά ας την επιτήρηση. Εγώ σου λέω για την αδειοδότηση. Ενώ λοιπόν κάνεις όλα αυτά τα οποία κάνεις, ρε φίλε. Γιατί το αδικείς τον εαυτό σου. Γιατί μπαίνεις σε αυτές τις διαδικασίες από μόνος σου. Για ποιο λόγο να γίνεται αυτό και να μπαίνουμε όλοι σε μια τέτοια κατάσταση και να δίνεις πάτημα. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Είναι οι εντυπώσεις που δημιουργούνται πάλι, είναι ο ντόρος που γίνεται. Είναι... Τουλάχιστον τώρα είναι μόνο εντυπώσεις. Γιατί ναι. Πέρσι, παραλίγο να την πληρώσουμε γενικά. Τουλάχιστον τώρα είναι μόνο εντυπώσεις. Πέρσι πήγες, έκανες όσα έκανες, έδωσες τα πατήματα με τον Αντρέο, τη φορολογική, κάτι 2 χιλιάρικα στον έναν, 3 χιλιάρικα στον άλλον, 4 χιλιάρικα στον άλλον. Πήγες μετά στο τέλος, τα πλήρωσες όλα. Τα πλήρωσε όλα, οκ. Okay. Και έφαγε τη λέζα. Κακός. Και το λέμε, παιδιά, έτσι με λίγο μεγαλύτερη ένταση, γιατί αυτό που θέλουμε κι εμείς είναι, και νομίζω το ξέρουν πλέον όλοι οι άνθρωποι στον Άρη, ότι πρέπει να σταματήσουν να λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Απλά είναι άδικο και για αυτούς τους ίδιους, με όλα αυτά τα χρήματα που έχουν διαθέσει. Αυτό. Πάντως αυτό είναι το ποσό, παιδιά, αυτό είναι 10 χιλιάρικα. Τώρα είτε εκδικαστεί είτε δεν εκδικαστεί, νομίζω είναι μια λεπτομέρεια αυτό για την. Εντάξει, για τη Δευτέρα. Καλό θα είναι να μην εκδικαστεί, να δοθεί είτε εξ ολοκλήρου το ποσό μέχρι τη Δευτέρα, είτε αναβολή, να δοθεί ένα ποσό ή να πάρεις μια αναβολή. Καταρχήν είναι η πρώτη τέτοια, οπότε θα πάρεις αναβολή και έτσι κι αλλιώς. Να τελειώσει το θέμα αυτό. Καλό θα ήταν να μην είχε δημιουργηθεί, να μην είχε προκύψει, αλλά τώρα από τη στιγμή που προέκυψε θα πρέπει να διευθετηθεί. Λοιπόν, αυτά γιατί είναι το καινούργιο έτσι, θεματάκι που προέκυψε σήμερα και γι' αυτό ξεκινήσαμε με αυτό. Θα κάνουμε τώρα το πρώτο μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα έτσι, που έχουμε ετοιμάσει και το ρεπορτάζ αλλά και μια συνέντευξη που σε πολύ λίγο θα έχουμε για σας. Επιστρέφουμε εδώ, είμαστε στην εκπομπή του All About Aris. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526. Ξεκινήσαμε με το θέμα του Γιόνε Πίντο Ντα Σίλβα, ο οποίος ήλθον είδων απήλθον και προσφύγων και... ναι, δηλαδή, τι άλλο θα δούμε στον Άρη, μπορείς να μου πεις. Δηλαδή, εγώ έχω κουραστεί πάρα πολύ να ασχολούμαι με αυτές τις προσφυγές, δεν μπορώ άλλο πραγματικά. Κοίταξε, αυτά δεν μπορείς να ξεφύγεις, Αλέξη. Καλώς ή κακώς πρέπει να είμαστε ρεαλιστές όταν δεν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει τεράστια οικονομική επιφάνεια, αυτά θα τα έχεις. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα αν το αναλογιστείτε. Όλα αυτά τα χρόνια που βέβαια τα έχει δημιουργήσει ο ίδιος. Έτσι δεν είναι ότι τα βρήκε. Δεν είναι ότι τα βρήκε, τα χρέη είναι χρέη άλλων. Ούτε στη ΓΑΜΑ Εθνική έκανε κανένα τέτοιο ποσό με συμβόλαια 1%, να παίρνει 150 και 160 και 170 ο καθένας. Ούτε οτιδήποτε άλλο. Θα αλλάξουμε λίγο να μιλήσουμε για κάτι πιο ευχάριστο και θα
Μιλήσουμε για τον Patrick Vuo, τον παίκτη που περιμένουμε τα επόμενα 24 ώρα να αντιθεί στα κίτρινα. Υπάρχει μια συμφωνία όπως όλοι ξέρετε και θα μιλήσουμε για τον Patrick Vuo με έναν άνθρωπο που τον ξέρει πάρα μα πάρα πολύ καλά και ήταν από τους πρώτους που τον γνώρισαν όταν ήρθε από την Πορτογαλία και δεν είναι άλλος από τον Πάπο τον Χριστοδούλου, τον Κύπριο τεχνικό που είχε ο Patrick Vuo στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Coach, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Είστε καλά? Ναι, ναι, μια χαρά είμαι. Το ίδιο εύχομαι και για εσάς. Και μάλιστα από ό,τι μας πληροφορήσατε όταν κλείναμε το ραντεβού, δεν είστε στην Κύπρο, σας πετυχαίνουμε στην Πορτογαλία σε ένα εκπαιδευτικό κατά κάποιο τρόπο ταξίδι. Παρακολουθείτε προπονήσεις, θα δείτε και τον τελικό κυπέλου στην Πορτογαλία. Συνεχώς αυτό που λέμε για τους προπονητές, η επιμόρφωση δεν σταματάει ποτέ. Ναι, το συνηθίζω, αυτό είναι αλήθεια και όποτε βρίσκω χρόνο και μπορώ το κάνω διάφορα ταξίδια τα οποία συνδυάζω με κάποια σεμινάρια προπονητικής, κάποιες προπονήσεις και ταυτόχρονα βλέπω και τι γίνεται με τα παιχνίδια, με παίχτες και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο πρέπει καθημερινά να είσαι ενήμερος. Mm-hmm. Και για να μπορείς να ξέρεις ποια θα είναι η επόμενη σου μέρα ή κίνηση. Mm-hmm. Σας είναι πάρα πολύ γνώριμος και ο λόγος που σας καλέσαμε είναι αυτός, ο Patrick Vuo, ένας παίκτης τον οποίο εσείς το γνωρίσατε πριν κάποια χρόνια, για την ακρίβεια του καλοκαίρι του 2011, αν δεν κάνω λάθος, όταν τον είχατε πάρει στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ στην Κύπρο, ερχόμενος από την Πορτογαλία, αν δεν κάνω λάθος τότε. Ναι, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος εκείνο το διάστημα, mm-hmm, όταν έκανα διάφορα ταξίδια και παρακολουθούσα κάποιους παίχτες, ήταν ένα παιδί το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, τον αγωνιζόταν σε μια ομάδα γάμα κατηγορίας της Πορτογαλίας. Mm-hmm. Ήταν ένα παιδί το οποίο ήθελε πάρα πολύ να βγει εκτός Πορτογαλίας, να παίξει σε πιο καλό επίπεδο ομάδας, γιατί θα ερχόταν στην ΑΕΛ τον τότε καιρό. Mm-hmm. Και φυσικά παρακολουθώντας στον καναδιό παιχνίδια που τον έχω δει, μου έχει κάνει εντύπωση ότι αυτό το παιδί, αν δούλευε όπως εμείς πιστεύαμε, θα είχε μέλλον και θα μας έδινε αυτά που πιστεύαμε. Mm-hmm. Και πράγματι, mm-hmm, ήταν ένας παίχτης πρώτα απ' όλα άριστος χαρακτήρας, ένα πολύ καλό παιδί και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος για μένα δίκαια έκανε αυτή τη φοβερή σεζόν το 2011-2012, ναι, και εκεί που τον πιστέψαμε και πραγματικά στη συνέχεια πήγε μεταγραφή στο εξωτερικό σε μια ομάδα, δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, στη Γεωργία και ναι, πήρε και λεφτά η ομάδα. Στη Δυναμό Τυφλίδας, ναι. Και στη συνέχεια στο ελληνικό πρωτάθλημα και πραγματικά πίστευα ότι στην Λαμία που ήταν προηγουμένως, mm, ότι θα έπαιρνε φανέλα βασικού και θα έπαιζε αρκετά παιχνίδια, αλλά εντάξει αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Πιστεύω ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τι ήταν αυτό που είχατε διακρίνει, coach, τότε εκείνο το καλοκαίρι να τον παρακολουθήσετε σε κάποια παιχνίδια? Έπαιζε σε κάποια στην ομάδα την Κοβιλιά, νομίζω, μια μικρή ομάδα και στην Πορτογαλία. Τι ήταν αυτό που σας κέντρισε το ενδιαφέρον και είπατε να τον αποκτήσετε? Εντάξει, καταρχήν γυρεύαμε ένα forward ο οποίος να ήταν περιοχής. Και ταυτόχρονα είναι ένα παιδί το οποίο, εκτός από φοβερό σκρινάρισμα που έχει σαν παίχτης και στα τετράγωνα, είναι ένας παίκτης ο οποίος διαθέτει και ταχύτητα. Mm-hmm. Και ήταν ένας συνδυασμός, φυσικά και το σωματότυπος του είναι πολύ καλός και στον αέρα, στο κεφάλι. Mm-hmm. Μας συνδυάζει αρκετά πράγματα. Και φυσικά εκείνο τον καιρό ήταν και το πάτσερ της ομάδας, το οποίο για μας ήταν όλα ένα πακέτο, το οποίο το πήραμε και δικαιωθήκαμε, γιατί πραγματικά μας είχε κάνει μια φοβερή σεζόν, μας βοήθησε πάρα πολύ να πάρουμε το πρωτάθλημα και μας βοήθησε πάρα πολύ να βγει η ομάδα και στην Ευρώπη, όπως ξέρατε, στο Europa League εκείνο το διάστημα. Ναι. Και μετά το 2011-2012 συνέχισε να κάνει καλή σεζόν. Εντάξει, και πιστεύω εγώ τώρα που έχει κλείσει τον Άρη,
γιατί αυτό ήταν αυτό που μου είπατε, ότι έχει συμφωνήσει με την ομάδα του Άρη. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή και θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα του Άρη. Ακόμη τον μνημονεύουν στην ΑΕΛΕΜΕΣ. Ήταν νομίζω πάρα πολύ καθοριστική η συμβολή του τότε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ίσως τα τελευταία χρόνια να ήταν η καλύτερη του περίοδος εκεί τότε μαζί σας στην Κύπρο, έτσι δεν είναι, αν δεν κάνουμε λάθος? Ναι, εκείνη τη χρονιά ήταν μια φανταστική χρονιά για όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα για τον ΒΟΟΥ, γιατί έχει πετύχει καθοριστικά γκολ και έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα και το 11-12, γιατί ήταν εκείνο το διάστημα υπήρχαν 2-3 παιδιά επιθετικοί, οι οποίοι βοήθησαν όλοι. Και εκείνο το διάστημα ήταν και ο Ορλάντο Σα, που ήρθε στην ομάδα, τον φέραμε στην ομάδα, και ο ΒΟΟΥ έκανε αρκετά παιχνίδια. Όπως σας έχω πει προηγουμένως, είναι ένα παιδί το οποίο για να βρεις επιθετικό και να διαθέτει και να έχει όλο το πακέτο και ταχύτητα και σκρινάρισμα και ένα σκοράρι, εντάξει, εκείνο το διάστημα εμάς μας έχει βάλει πάρα πολλά γκολ. Και τώρα, επειδή σας έχω πει για αυτά τα χρόνια, δεν ξέρω σε ποια κατάσταση είναι, αλλά από ότι τον έχω παρακολουθήσει κάποια παιχνίδια στη Λαμία, λίγα παιχνίδια που έχει παίξει, αλλά νομίζω ότι είναι ένα παιδί που είναι παιδί της ψυχολογίας, είναι παίκτης ψυχολογίας, και αν του δοθεί ευκαιρία και πάρει φανέλα βασικού, θα δώσει πάρα πολλά στην ομάδα του Άρη. Είχατε παίκτη και τον Ούγκο Σόουζα τότε στη Λεμεσό. Τον Ούγκο Σόουζα, τον Πορτογάλο, τον αμυντικό που είναι τώρα στον Άρη, ήταν συμπαίκτες? Ούγκο Σόουζα, Το στόπερ. Μπορεί να ήταν άλλη. Μπορεί να ήταν την επόμενη. Νομίζω, δεν κάνω λάθος, μπορεί να μην θυμάμαι τώρα καλά. Yes, νομίζω ναι. Ήταν και αυτός. Ένα παιδί στόπερ. Ναι. Γιατί είναι τώρα στον Άρη και θα είναι καλό δηλαδή για τον Βουότη, θα βρει ένα παλιό του γνώριμο και έναν άνθρωπο τον οποίο μιλάει και την ίδια γλώσσα και θα μπορεί να επικοινωνεί για να προσαρμοστεί γρήγορα. Ναι, αυτό σίγουρα θα είναι καλό για τον παίχτη. Και εντάξει, ναι, σας λέω, επειδή είναι τόσο καλό παιδάκι που δεν θα έχει κανένα πρόβλημα προσαρμογής. Ναι, είναι και έμπειρος πλέον, έχει κλείσει τα 30 του χρόνια. Δεν είναι στην πρώτη του νιώτη, κακά τα ψέματα, έχει και την εμπειρία και είναι αυτό που λέμε ένα θηρίο μέσα στην περιοχή. Ναι, όπως το έχετε πει και σας το είπα και προηγουμένως, έχει φοβερό εκτόπισμα και είναι παίχτης ο οποίος θα βοηθάει και τους συμπαίχτες του, γιατί είναι παίχτης του συνόλου και είναι ένα παιδί το οποίο θα έχει και περισσότερες ασίς από ό,τι να σκοράρει. Γιατί σας έχω πει ότι του αρέσει να παίζει με την πλάτη και έχει όλα τα προσόντα να βοηθήσει την ομάδα του Άρη. Ναι, βέβαια. Έρχεται βέβαια και σε μια μεγάλη ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Super League. Αυτό νομίζω είναι και ένα μεγάλο κίνητρο και για τον ίδιο, ασφαλώς. Ναι, φυσικά, σίγουρα. Όταν είναι παιδί που πάντα ήταν σε ομάδες που είχε στόχους και ένα φιλόδοξο παιδί, και αυτό πιστεύω ότι θα τον βοηθήσει ακόμα περισσότερο να δώσει αυτά που πρέπει να δώσει. Κώστα, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα ενδιαφέροντα μας είπες για τον Patrick Vaux και ευχόμαστε έτσι καλή διαμονή εκεί στην Πορτογαλία. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον άνθρωπο που τον ανακάλυψε ουσιαστικά. Τον είδε στην Τρίτη Εθνική. Είναι από τις περιπτώσεις που σου βγαίνουν λαβράκια και πήγε από την τρίτη κατηγορία και μια ομάδα, μια κάποια, θα το πω έτσι, κοβιγιά, με όλο το σεβασμό για το σύλλογο, κοβιγιά, την ομάδα στην Πορτογαλία, στην τρίτη κατηγορία, και πήγε και έκανε παπάδες, όπως λέμε, ναι, στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, την βοήθησε να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να βγει στην Ευρώπη. Έβαζε πάντως. Ναι, ναι. Ο coach δεν πρέπει να τον πολύ χρησιμοποιήσει. Ήταν μικρό, 19 χρόνια ήταν ο Σόουζα. Ναι, ναι. Πώς ήταν? Εντάξει, πιτσιρίκος ήταν. Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, βέβαια να πούμε ότι δεν έχει κλείσει ακόμα ο ΒΟΟΥ. Δεν έχει κλείσει όσον αφορά την εκκρεμότητα που υπάρχει με τη Λαμία. Έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Άρη. Έχουν δώσει τα χέρια με τον Άρη. Αλλά για να υπογράψει τον Άρη θα πρέπει να μείνει ελεύθερος από τη Λαμία. Βέβαια υπάρχει η πληροφόρηση από τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή ότι και με τη Λαμία έχουν ξεπεραστεί τα όποια θέματα, ζητήματα.
Εγώ εικάζω ότι αυτό το οποίο γίνεται αυτές τις μέρες είναι τώρα από τα 40 πόσα θα δώσει η Λαμία, πόσα θα δώσει ο Άρης, αν θα δώσει τελικά η Λαμία, γιατί μπορεί η Λαμία σου λέει, αχ, τώρα που συμφωνεί, τώρα δώσ' τα όλα εσύ. Να γίνει κανένα τέτοιο δηλαδή, καταλάβατε. Αυτό είναι και θέμα συνεννόησης τώρα ανάμεσα στις δύο ομάδες και στον ποδοσφαιριστή για να τελειώσει η μεταγραφή. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα, αλλά μέχρι να γίνει θα πρέπει να κρατάμε αυτή την πισινή που λέμε για να δούμε αν θα ολοκληρωθεί η απόκτηση του ΒΟΑ από τον Άρη. Ακούσατε έτσι τον Πάμπο τον Χριστοδούλου να λέει ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει το εκτόπισμα, που ανοίγει διαδρόμους, που σκοράρει, είναι δυνατός, έχει και τεχνικά χαρακτηριστικά, έχει δηλαδή όλο το πακέτο και έχει και τη φιλοδοξία αυτή τη στιγμή και το πολύ ευχάριστο είναι ότι γνωρίζει και το πρωτάθλημα της Football League. Ξέρει τη διαδικασία, την έζησε πέρσι με τον Όφη πάρα πολύ καλά και δεν έρχεται δηλαδή και ξαφνικά θα μπει σε ένα πρωτάθλημα που του είναι εντελώς άγνωστο. Ξέρει και για τα γήπεδα χωράφια, ξέρει και για το τι θα αντιμετωπίσει και είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι με το καλό θα βρει και έναν παίκτη με τον οποίο συνεργάζεται με κλειστά μάτια στον αγωνιστικό χώρο. Τουλάχιστον αυτό φάνηκε πέρσι από τη μεταξύ του συνεργασία, τον Άγγελο το Χαντί. Έχουν ένα πολύ καλό κώδικα επικοινωνίας οι δυο τους. Πέρσι σκόραραν αμφότεροι πολλά γκολ και αυτό αναμένεται να βοηθήσει πάρα πολύ μεσοεπιθετικά τον Άρη, να του ομορφύνει λίγο το παιχνίδι. Κοίταξε, από τη ιδανική, μέση και μπροστά. Η ιδανική επιλογή είναι αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, γιατί έρχονται και μαζί για όλα αυτά που λες. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, να το μελετούσες, δεν θα το έφτιαχνες ωραία. Εντάξει, μακάρι. Εντάξει, με οψιόν, εφόσον ανέβει η ομάδα, να παραμείνουν και την επόμενη σεζόν στο ρόστερ. Αυτό που ενδιαφέρει βέβαια πρωτίστως είναι να βοηθήσουν την ομάδα τώρα, αυτό το υπόλοιπο, τα 21 παιχνίδια που απομένουν για να ολοκληρωθεί η φετινή προσπάθεια στην Football League. Δεν νομίζω ότι θα παίξουν Τετάρτη με τη Βέρεια. Από το μάτς με την Σπάρτη και έπειτα νομίζω θα είναι διαθέσιμοι, αν με το καλό έρθουν τη Δευτέρα και υπογράψουν. Είναι και το μάτς τώρα που έχει η Λαμία με την ΑΕΚ, αυτή την αγωνιστική στην Super League. Αυτό ενδεχομένως να πάει τις εξελίξεις για το συγκεκριμένο παίκτη από Δευτέρα και όχι, και γι' αυτό το λόγο δεν έγινε και κάτι σήμερα και μετατίθενται όλες οι εξελίξεις για την Δευτέρα. Αυτά όσον αφορά τις δύο μεταγραφικές περιπτώσεις που τις έχουμε και λίγο ως πακέτο, τον Χαντί και τον Βου. Ακούσατε και τον πρώτο του προπονητή στην Κύπρο, τον Πάμπο τον Χριστοδούλου. Μετά το διάλειμμα θα μιλήσουμε και για Ελουντούλου και για όλα τα υπόλοιπα θέματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα και φυσικά για το μπάσκετ που βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή και αγωνιστικά και διοικητικά. Βέβαια κάποια σημαντική εξέλιξη δεν έχουμε, να σας πούμε την αλήθεια, αλλά ό,τι υπάρχει θα το σχολιάσουμε. Εσείς επικοινωνείτε πάντα μέσω μηνυμάτων, FM και ενώ, γράφετε αυτό που θέλετε και συνέχεια αποστέλετε το μήνυμά σας στο 5 45 20 6. Διάλειμμα, ακριβώς στη μέση βρισκόμαστε. Επιστροφή σε λίγο για τη δεύτερη ώρα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε πλέον στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ πάντοτε. Στο Λίμπερο. Ο φίλος ο Πέτρη Δανιά λέει: δώστε στο λαό εισιτήρια για την Κυριακή. Έχουμε, δεν έχουμε νομίζω, αλλά. Έχουμε εισιτήρια, αλλά γιατί δεν νομίζω να έχουμε. Τα δώσαμε. Μας τελείωσαν. Δεν έχουμε. Στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι. Τα δίνουμε την Παρασκευή. Στις 3 η ώρα έχουμε τελειώσει. Ναι, οκ. Okay. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του Ενλουντούλου, το οποίο το αφήσαμε σε κρεμότητα γιατί δεν προλάβαμε, προέκυψε εντελώς ξαφνικά και λίγη ώρα μετά την ελευθερία του από την ομάδα του Απόλλωνα Πόντου και αγωνίστηκε τον τελευταίο 1,5 χρόνο φεύγοντας από τον Άρη τότε, και μάλιστα πέρυσι ήταν πολύ καλή η χρονιά του, η αλήθεια είναι. Φέτος ανάμεικτα τα συναισθήματα και οι απόψεις για αυτό το πρώτο μισό της σεζόν και ήρθε σε επικοινωνία με τους ανθρώπους του Άρη και ουσιαστικά ψάχνεται, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Αυτό πρωτάθλημα. Να μείνει δηλαδή στη Θεσσαλονίκη.
που, στην οποία ζει τα τελευταία χρόνια. Δε, το ξέρουμε, ξέρουμε ποιος είναι. Το, τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά δηλαδή, τι μπορεί να προσφέρει, ποιες είναι οι δυνατότητές του, ποια είναι τα καλά του, ποια είναι τα κακά του, τι μέρος του λόγου είναι, εν πάση περιπτώσει. Ο 25χρονος πλέον Γάλλος, ο οποίος είναι, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, εξαιρετικής πάστας ποδοσφαιριστής. Και τα δύο πόδια, καλή τρίπλα, καλή τεχνική κατάρτιση, έκρηξη, ταχύτητα, σουτάρει και με τα δύο πόδια, καλά χτυπήματα, έχει γενικότερα τα βασικά, τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Έχει ένα θεματάκι στο σκοράρισμα. Θεματάκι. Δεν είναι δεινός σκόρερ. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα για τη θέση στην οποία αγωνίζεται. Αλλά ότι έχει ποιότητα, ότι έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπαμε, τα έχει και με το παραπάνω. Εντάξει, είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας. Ακούγονται διάφορα και για την εξωγηπαιδική του ζωή, κατά καιρούς. Αλλά το ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στη μεταγραφική λίστα έχει να κάνει περισσότερο με το γεγονός ότι ο Άρης, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, προσπαθεί τώρα στο τέλος, λίγο πριν εκπνεύσει η μεταγραφική περίοδος, να βάλει στην ομάδα κάποιους παίκτες για να, αν θέλετε, να σιγουρέψει την άνοδο, να μην το ρισκάρει καθόλου. Βάζοντας ένα παίκτη που, εάν υπογράψει, γιατί δεν είναι βέβαιο, θα το κάνει με λίγα χρήματα μέχρι το καλοκαίρι, και προφανώς για αυτό το διάστημα και μόνο, και θα προσθέσει ακόμη μια επιλογή για τις πλευρές της επίθεσης σε περίπτωση που έχεις τιμωρίες, έχεις τραυματισμούς και δεν σου βγαίνουν κάποιες από τις άλλες επιλογές. Την ομάδα την ξέρει, ξέρει τι εστιάρεις, δεν χρειάζεται καθόλου χρόνο προσαρμογής, είναι όλα αυτά γνωστά. Παραλαμβάνω, τα χρήματα θα είναι πάρα πολύ λίγα και το ξέρει και ο ίδιος, εάν υπογράψει, και απλά θα είναι μία ακόμη επιλογή για τις πλευρές. Εντάξει, ταχύς είναι. Ναι, γιατί ψάχνουμε όμως παίχτη για τις πλευρές. Δηλαδή, εδώ λέγαμε για τον Πλατέλα. Αν θα έρθει ο Πλατέλας, θα έχουμε πολλούς και πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει. Εδώ, σε αυτή την. Η δική μου η ένσταση έχει να κάνει με το εξής. Εφόσον πας να βάλεις τώρα παίκτες, έστω και στο φινάλε της μεταγραφικής περίοδου, θα έπρεπε να έχεις προνοήσει ούτως ώστε να αποχωρήσουν και κάποιοι. Συνήθως έτσι γίνεται όταν φέρνεις. Διώχνεις και παίρνεις. Όταν ήδη έχεις ένα υπεράριθμο ρόστερ, γιατί ο μόνος που έφυγε, ή και ο θελός, θυμίζω, είναι ο Στεφάνοβιτς. Ωραία, φέρνω το Χαντί. Φέρνω λοιπόν με το καλό το Χαντί, φέρνω με το καλό το Βουό, ή αν φέρω και τον Ελουντούλου, πάλι γεμίζει το ρόστερ. Υπερβολικά. Εδώ θα έπρεπε, εφόσον αποφασίζεται ότι πάμε σε τέτοια ενίσχυση, παράλληλα να πάμε και σε κάποιες αποχωρήσεις από την ομάδα. Πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί? Ποιος θα πρωτοπαίζει? Ποιος θα πρωτοπαίνει αποστολή? Και είσαι απόλυτο δίκαιο σε αυτό που λες. Από την άλλη, βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι η κακή εικόνα της ομάδας στα τελευταία παιχνίδια έχει θορυβήσει λίγο και τη διοίκηση και τον προπονητή, ενδεχομένως και τον τεχνικό διευθυντή, και βλέπουν ότι αν μπορούμε με λίγα χρήματα να πάρουμε κάποιους παίκτες να αποκτήσει η ομάδα μεσοεπιθετικά, όπως βλέπετε, γιατί εκεί είναι όλες οι περιπτώσεις, μεγαλύτερη ποιότητα, να γίνει ο Άρης λίγο πιο δημιουργικός. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Τώρα, 10-15 χιλιάρια θα πάρει. Ναι. Δώσω στον Πίντο. Αυτά θα τα δώσεις ούτως ή άλλως. Είναι, εντάξει, αλλά αυτός που αποφασίζει, ωραία, παιδιά, είναι ο Καρυπίδης, ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση του Ελουντούλου. Εάν δηλαδή ουσιαστικά θα αποφασίσει αν υπάρχει λόγος να μπει σε αυτή την κίνηση και να την κάνει, εάν δηλαδή αξίζει να δώσει αυτά τα χρήματα και αν θα βοηθήσει πραγματικά. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο, ότι πέρα από ότι έχουμε παίκτη στη συγκεκριμένη θέση, εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι η μεταγραφή αυτή, αν γίνει, προφανώς θα έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους. Ο Ελουντούλου είναι ένας καλός για μένα ποδοσφαιριστής για τα δεδομένα της δεύτερης κατηγορίας. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει διαφορετικά στοιχεία από τους ακραίους που έχεις, ναι, αυτή τη στιγμή, και παιδί το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα από την άλλη πλευρά, από τον Πλατέλα, να βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι είναι λάθος να παίρνεις παίκτες που ξέρεις ότι η εξωγηπαιδική του ζωή δεν είναι καλή. Ξέρεις ότι γι' αυτό το λόγο
Εντάξει, φεύγει από τον Απόλλωνα. Έχει και μέσα στην ομάδα τέτοια κρούσματα και τα έχει πολύ πρόσφατα. Περίμενε. Αυτό πάνω από τώρα. Ξέρεις λοιπόν ότι η εξουσιοποίηση δεν είναι καλή. Πριν από ένα 20ήμερο έγινε ένας κακός χαμός εντός της ομάδας σου για αυτό το λόγο. Και εσύ παραδειγματίζεις όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές που είναι μέσα στην ομάδα σου, φέρνοντας ένα τέτοιο παίχτη. Που τον ξέρεις. Δεν είναι στη Γαλλία, θα έρθει εδώ και μετά από ένα μήνα θα έχει μάθει την όμορφη Θεσσαλονίκη. Τον ξέρεις. Ξέρεις ότι είναι εδώ. Ξέρεις ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής ήταν στην ομάδα σου 2 χρόνια και τον βλέπαμε το βράδυ σε συγκεκριμένα μαγαζιά. Χθες, πριν βγει το θέμα, το σχολιάζαμε. Και λέγαμε κλαίει το Κάσπερ και το Μαρκίζ. Έτσι λέγαμε πέρσι, χθες. Εντάξει, είναι. Δεν πληρώνω εγώ. Ναι, άλλος πληρώνει. Απλά μετά μην μου πούνε ότι έβγηκε έξω, έκανε έξω. Γιατί εν γνώσεις τον παίρνεις. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση ξέρεις τι αποκτάς, γιατί επαναλαμβάνουμε είναι ένας γνώριμος, ένα παιδί το οποίο το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Είπαμε την άποψή μας αγωνιστικά, ξεκάθαρα. Δηλαδή την ποιότητα που διαθέτει είναι αναμφισβήτητη. Είπαμε τα καλά του, είπαμε τα ξέρουμε και τα θετικά του και τα αρνητικά του. Εμείς εδώ, παιδιά, δεν θα σας πούμε μόνο τα θετικά, επειδή πάνε να τα πάρεις τώρα. Υπάρχει μια καλή άποψη από το τεχνικό team που στους προπονητές, ξέρετε, ό,τι παίκτες και αν τους δώσεις, δεν θα πούνε σε γενικές γραμμές όχι, ειδικά αν είναι καλοί ποδοσφαιριστές, για να έχουν περισσότερες επιλογές. Τώρα, αν η διοίκηση αποφασίσει ότι αξίζει τον κόπο να κάνει αυτή την υπέρβαση στο budget και να. Το αυξήσει δηλαδή κατά λίγες χιλιάδες ευρώ ακόμη. Οκ. Okay. Θα το ξέρουμε τα επόμενα 24 ώρες. Άλλωστε εκπνέει η μεταγραφική περίοδος. Πάντως το θέμα υφίσταται. Το θέμα ισχύει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Απ' την άλλη, να σου πω κάτι. Για να είμαστε και δίκοι και με το παιδί κτλ. Yeah. Μπορεί και αυτός να το βλέπει τώρα ως μια τεράστια χρυσή ευκαιρία. Δεν ξέρω το κατά πόσο μπορεί ο κάθε ένας από εμάς. Είχε παράπονα από τη συμπεριφορά του Καλαϊτζίδη πρόσφατα στον Απόλλωνα Πόντου. Yeah. Ένα άνθρωπο ο οποίος. Με τροπή είχε άριστη σχέση, ναι. Φυσικά και γι' αυτό πήγε εκεί. Μάλλον μετά τον Άρη. Αποκλείεται. Και. Το πιστεύω. Μπορεί να θέλει να αποδείξει κάποια πράγματα. Δεν ξέρεις. Το σου λέω ότι. Μπορεί να έχει ένα τέτοιο κίνητρο και να βλέπει ο Άρης ένα τέτοιο κίνητρο. Και επειδή όλα αυτά παίζουν ρόλο, ξέρετε, είναι ένα παιχνίδι το πρωτάθλημα της Football League, το οποίο παίζουν αρκετά πράγματα ρόλο. Που να βλέπει ο Άρης ότι μπορεί να κερδίσει και κάτι από αυτό. Για να σας πω. Και αν επαναλαμβάνω, τα χρήματα είναι λίγα μέχρι το καλοκαίρι. Που. Μιλώντας με τον ποδοσφαιριστή, κατάλαβα ότι και ο ίδιος δεν περιμένει ότι θα πάρει τα τρελά χρήματα σε περίπτωση που συμφωνήσει. Τότε, οκ. Okay. Εντάξει. Κρούση το έχει γίνει ήδη και από άλλες ομάδες της Football League. Γιατί επαναλαμβάνουμε για τα δεδομένα της κατηγορίας, αυτό που είπες είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Και όσο ένας τα καλά του μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, οποιαδήποτε ομάδα. Περιμένουμε το θέμα. Μέχρι την. Τι να πω και αυτό, μέχρι τη Δευτέρα. Ενδεχομένως και αυτό μέχρι τη Δευτέρα να ξεκαθαρίζει. Θετικά ή αρνητικά. Μέχρι τη Δευτέρα, μετά πώς θα πας. Τετάρτη λήγουν οι μεταγραφές. Εντάξει, θα πρέπει να αποφασίσει και αυτός προφανώς, γιατί πλέον είναι ελεύθερος. Έχει δεχθεί κρούση από κάποιες ομάδες. Τι συμβόλαιο είχε στον Απόλλωνα. Κάνα 50 το είχε, μέσα. Τι να πω. Εγώ θεωρώ ότι η ομάδα δεν πρέπει να επιστρέφει σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Όχι για το αγωνιστικό. Ξαναλέω, εμένα μου αρέσει ως παίκτης. Γιατί διαβάζω στο διαδίκτυο που τον ξεφωνίζω και τα λέμε, εμένα μου αρέσει ως παίκτης. Ναι, άλλα είναι τα πράγματα. Και δεν γίνεται στον έναν παίκτη, στον Μπαργκάν παραδείγματος χάρη, να το σημειώνουμε, αλλά στον Ιλοντούλ να λέμε, άπειρα θα έρθει να μην το λέμε. Παραδείγματος χάρη, ένα τέτοιο στυλ ποδοσφαιριστή. Ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο καλό και ακριβώς το ίδιο κακό έχουν. Συναντιούνται κιόλας. Απλά εγώ θα προσθέσω και πάλι αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι εφόσον αποφασίζεις να βάλεις παίκτες στο ρόστερ, έστω και στο τέλος, ταυτόχρονα θα έπρεπε να προσπαθήσεις να διώξεις και κάποιους για μένα. Δεν μπορείς εσύ, Άλεξ, τώρα. Άλεξ, ό,τι και να γίνει φέτος δεν μιλάμε υπό κανονικές συνθήκες. Και το έχει καταλάβει και ο κόσμος. Και εμείς διαφορετικά μιλάμε φέτος από ό,τι θα μιλήσουμε στη Super League. Γιατί αυτά που γίνονται στον Άρη αυτή τη στιγμή δεν έχουν λογική στη Super League, καμία απολύτως. Και δεν υπάρχει καμία ανοχή στη Super League σε τέτοια ζητήματα και σε τέτοια θέματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά από την άλλη, εντάξει, με τη λογική που λες και ο Βουό που έρχεται, να φύγει ο Καπνίδης, παράδειγμα λέω εγώ τώρα. Αλλά πάλι και δεν είχες παίχτη. Εντάξει, στην επίθεση πρέπει να έχεις 3-4. Ναι.
Πρέπει να έχει τρία φόρ. Όχι την άποψή μου. Το σωστό θα πρέπει να είναι να έχει τρία φόρ. Η άποψή μου δεν είναι ότι πρέπει να φύγει ο Καπνίδης. Η άποψή μου είναι ότι όταν δεν του δίνει ούτε μία ευκαιρία και τον έχει συνέχεια εκτός αποστολής. Αριθμητικά να το δει σε μία ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό μάλιστα, αλλά και σε οποιαδήποτε ομάδα τρία φόρ πρέπει να έχει το λιγότερο. Τρία φόρ και 7 εξτρέμ. Εκεί υπάρχει θέμα. Γι' αυτό σου λέω ότι θα πρέπει να προνοήσει να διώξει. Αλλά να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Μπορεί να διώξει τον Μιλόνοβιτ. Δεν μπορεί. Μπορεί να διώξει τον Ντουνί. Που δεν το διώχνει γιατί είναι και, πήγε και καλά στα τελευταία παιχνίδια. Όχι. Όχι. Μόνο τον Μπαργκάν. Που έχει και περσινά. Όχι. Δεν μπορεί, παιδιά, δεν μπορεί. Μα επέλεξε τον Μπαργκάν, επέλεξε να τον κρατήσει παρόλο που είχε τα θέματα. Γιατί με βάση αυτά που έλεγε ο προπονητής και τα λοιπά θα μπορούσε να το κάνει. Εκτός αν είναι, παιδιά, δεν ξέρω γιατί πολλά βάζουμε στο νου. Κάσος, Πασάς. Εκτός αν θέλουν να στείλουν και ένα μήνυμα στον Μπαργκάν, κοίτα ξαναδεί. Έχετε και άλλο παίκτη τώρα. Αν αποκτηθεί, επαναλαμβάνουμε. Βάζουμε το αν πάντα. Γιατί μόνο στον Μπαργκάν. Και σε όλους τους υπόλοιπους. Αλλά και ιδίως στον Μπαργκάν που είχε το θεματάκι του με όλα αυτά που συνέβησαν το τελευταίο διάστημα. Εξωαγωνιστικό. Ναι, ότι, αγωνιστικά για μένα θέμα ότι κοίτα να δεις. Ναι. Και εσύ συγκεκριμένα έρχεται ακόμη ένας τώρα που είναι και ποιοτικός. Και σε σχέση με Κάσο και Πασά. Εντάξει, η ποιότητά του είναι η μέρα με τη νύχτα. Δεν το συζητάμε. Και άμα έρθει θα τον φοβηθεί και θα σταματήσει να βγαίνει το βράδυ. Εσύ, Αλέξη, 20 χρόνια είμαστε στο χώρο. Οι ποδοσφαιριστές είναι μικρά παιδιά. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές τύπου Χαβίτο, ο οποίος το πιο πολύ που αργούσε ήταν όταν τελειώνανε τα παιδικά στην τηλεόραση και ήταν πάντα σπίτι, οικογένεια ή άντε να έβγαινε με τη γυναίκα του κανένα βράδυ για να φάει και 11 η ώρα πήγαινε στο σπίτι, γιατί έτσι είχε μάθει ως επαγγελματίας. Και υπάρχουν και οι ποδοσφαιριστές τύπου Κάλβο. Το ταλέντο του Κάλβο σε σχέση με του Χαβίτο ήταν μέρα με τη νύχτα. Απίστευτο ταλέντο ο ένας. Απίστευτη δουλειά ο άλλος. Ο ένας έκανε καριέρα, πήρε χρήματα από το ποδόσφαιρο και τα λοιπά και έμεινε μέχρι το τέλος σε ένα υψηλό επίπεδο. Όχι, ήρθε στην Κέρκυρα στα 33 του. Και πήγε στη Γάμα Εθνική στα 34. Και ο άλλος από 25 χρονών γυρνούσε δεξιά και αριστερά με το τίποτα. Τι να κάνουμε τώρα. Να κάνω μια πρόβλεψη για τον Ελουντούλου. Να κάνεις. Δεν θα έρθω. Τσάπα μιλάμε. Στον Άρη, θα πάει στον Όφη. Αυτό βλέπω. Στον Όφη. Καλή επιλογή. Για τον Όφη. Εξαιρετική. Αυτά και για το συγκεκριμένο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο και δεν νομίζω να υπάρξει και σήμερα κάτι νεότερο όπως σε κανένα από τα άλλα μεταγραφικά, είτε δηλαδή στο Χαντί είτε στον Βουό. Ποδοσφαιρικά δηλαδή. Πάμε σε ένα, από ό,τι φαίνεται, ήρεμο Σαββατοκύριακο, δεν υπάρχει αγώνας. Από Δευτέρα τα νεότερα σε όλα τα επίπεδα. Εμάδα παίζει την επόμενη Τετάρτη ξανά παιχνίδι κόντρα στην Βέρεια. Να πω λίγο βέβαια. Αυτή τι ώρα είναι, μα 3 ή 5 νομίζω είναι. Να πω λίγο την αγωνιστική, γιατί οι υπόλοιπες μας θα παίξουν αυτό το Σαββατοκύριακο. Να σας πω λίγο ότι το κιόλας για την αυτή Βέρεια, την αγωνιστική θα παίξουν ο Κισαμικός με τον Αιγινιακό. Άσος. Τα Τρίκαλα με την Αναγέννηση Καρδίτσα στο Θεσσαλικό Ντέρμπι. Χι. Ο Καραϊσκάκης θα υποδεχθεί τη Δόξα Δράμα στο πρώτο μάτς του Κωστένογλου. Και ο Εργοτέλης της Σπάρτη. Χι. Αυτά είναι όλα Σάββατο τα μάτς. Ωραία. Κυριακή. Και γίνονται Σάββατο γιατί έχουμε και εμβόλυμοι. Ναι. Την Κυριακή θα γίνουν τα παιχνίδια Απόλλων Πόντου Πανεγιάλιος. Άσος. Απόλλων Λάρισα Σόφη. Χι. Καλυθέα Πανσεραϊκός. Διπλό για να είναι άνετος. Με εμάς. Ναι. Και Παναχαϊκή Βέρεια. Χι! Ωραία, δεν τα έκανα. Δεν τα έφτιαξα. Και παίξτε over και διπλό τον Άρη. Με τον Χαρναϊκό. Αυτά είναι. Το πρωί ξέρεις τι κάναμε. Ξέρεις τι κάναμε το πρωί με τον Ασλάμα. Το πιάσαμε τον Τζορμπατζόγλου, ο Νέιρ. Και του λέγαμε για το μάτσα Χαρναϊκός Άρη. Στο Μενίδη, τι ώρα πέτει, 3 η ώρα. Έχει απουσίες ο Αχαρναϊκός. Θα κόψει βαθμούς όπως έκοψε τον Όφη και την Παναχαϊκή, έλεγε αυτός. Και δεν είχε γάμπη. Και παίρνει έναν φίλο του, πραγματικό περιστατικό τώρα, στο Μενίδη. Που είναι φανατικός Αχαρναϊκός. Ήταν ένας φίλος του με αυτά τα live ασχολείται και το μένει. Και του λέει: θέλω να μου κάνεις δώρο, σε παρακαλώ, κόψει τους βαθμούς το Σάββατο. Όλοι θα είμαστε στην Ε3 να βλέπουμε. Και το λέει ο άλλος: τι να παίξουμε. Δεν γίνεται να παίξουμε. Γιατί δεν γίνεται να του λέει ο Ασλαμάς και τα λοιπά. Και μετά λέει: αφού έχει αντιληφθεί ότι. Γιατί του λέει ο άλλος: φίλε, έχουμε διαλυθεί, δεν παίζουμε. Λέει: το ήξερα. αλλά. το ήξερα. Τον κάναμε την πλάκα και του στείλε ένα μήνυμα. Παίξει το λέει: 0-3 τελικό και διπλό. Τέλος πάντων, το ημίχρονο κιόλας.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάμε στο break των 6.30 να επιστρέψουμε να μιλήσουμε λίγο πιο επισταμμένα για μπάσκετ. Να πω λίγο ότι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου νοσηλεύεται η θεολογία Χατζιωακιμίδου του Ευσταθή που έχει ανάγκη άμεση για αιμοπετάλια. Όποιος μπορεί να βοηθήσει, επαναλαμβάνω, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου Χατζιωακιμίδου θεολογία του Ευσταθείου. Έχει άμεση ανάγκη για αιμοπετάλια. Διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με μπάσκετ πλέον για το τελευταίο μας κομμάτι. Έχουμε επιστρέψει, είμαστε πλέον στην τελική μας ευθεία, εδώ πάντοτε, στον Λίμπερο μας και τα είδη αξεσιάρ μπάνιου και υδραυλικά είδη από την Regina. Μπείτε τώρα στο reginabanio.gr και ξεφυλίστε το κατάλογο με τα προϊόντα της Regina, τα οποία θα μπορείτε να τα βρείτε επίσης σε επιλεγμένα καταστήματα. Να σας πω ότι πέρα από λίγο η ΚΑΕ ανακοίνωσε το αγωνιστικό της για την σημερινή προπόνηση. Ο Γιάννης Αθηναίου και ο Στέλιος Πουλιανίτης προπονήθηκαν κανονικά και έτσι έθεσαν εαυτόν στην διάθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη για την αναμέτρηση της Κυριακής απέναντι στον Κόρυβο. Άρα έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του για το παιχνίδι αυτό που θα ξεκινήσει την Κυριακή στις 5, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 1, και είναι και ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ξεκινάει με αυτό ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος. Η ομάδα έχει 5 νίκες και 8 ήττες στο πρώτο μισό της σεζόν. Ένας κακός απολογισμός, αν μη τι άλλο, που καταδεικνύει και το τι πρόβλημα υπάρχει στην ομάδα και αγωνιστικό πέρα από όλα τα άλλα. Είναι σημαντικό ότι πρέπει να κερδιθούν κάποια παιχνίδια και ένα από αυτά τα παιχνίδια είναι και αυτό με τον Κόρυβο την Κυριακή. Περιττό να πούμε ότι στη φάση που είναι η ομάδα και αγωνιστικά αλλά και οικονομικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει τον κόσμο στο πλευρό της και για να την ενισχύσει αγωνιστικά αλλά και να συνδράμει οικονομικά, καθώς η μία μετά τις άλλες περιπτώσεις αρχίζουν να σφίγγουν τη θηλιά γύρω από το λαιμό του Άρη, περιπτώσεις πρώην αθλητών που έχουν τελεσιδικήσει αποφάσεις του. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να βοηθήσει ο κόσμος σε αυτή την προσπάθεια και να βοηθήσει του Γιαννάκη και τους παίκτες και κανέναν άλλο στην προκειμένη φάση ή σε αυτό το παιχνίδι με τον Κόρυβο, το οποίο πρέπει να κερδιθεί. Υπάρχει μια αποφασιστικότητα στην ομάδα, έκανε και μια καλή εμφάνιση που παρότι δεν κέρδισε την Μπεσίκτας, νομίζω ότι θα βοηθήσει την ψυχολογία των καλαθοσφαιριστών αλλά και του προπονητή. Κοντά στον Κόρυβο στον πρώτο γύρο μάθηκε μια πολύ κακή εμφάνιση και μια βαριά ήττα. Ο Κόρυβος δεν είναι βέβαια καλά εσχάτως, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα, δεν θα έρθει εδώ για να χάσει. Ίσα ίσα το αντίθετο θα συμβεί. Δεν υπάρχει και ποδόσφαιρο την Κυριακή, δεν υπάρχει άλλη δηλαδή δραστηριότητα. Νομίζω ότι είναι ένας καλός ιονός για να έχει το γήπεδο όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο για να σταθούν στο πλευρό της ομάδας, να πάρει αυτή την νίκη και να συνεχίσει την προσπάθειά της με τα παιχνίδια που πρέπει να κερδίσει στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Αυτά όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό σκέλος, διότι στο άλλο το κομμάτι, δηλαδή το διοικητικό, δεν υπάρχει κάτι νεότερο, κάτι που να έχει αλλάξει από την ημέρα που συναντήθηκε ο Νίκος Ολάσκαρης με τον Λευτέρη Αρβανίτη. Δεν έχει δηλαδή δοθεί κάποια συγκεκριμένη απάντηση από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης και ως εκ τούτου το θέμα παραμένει έολο, το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται και αυτή τη στιγμή κάθε μέρα που περνάει είναι ακόμη μια μαχαιριά στο ταλαιπωρημένο κορμί του μπασκετικού Άρη με τα χρέη φυσικά να συσσωρεύονται, να μεγεθύνονται και κανείς δεν ξέρει πού θα σταματήσει το νούμερο. Αυτή τη στιγμή τώρα είναι 3,5 εκατομμύρια, είναι παραπάνω, τι ακριβώς είναι. Και φυσικά όποιος κληθεί να αναλάβει εφόσον προκύψει λύση και αυτό θα προκύψει από απόφαση της ιδιοκτησίας γιατί αυτή έχει το μαχαίρι και το καρπούζι, αυτός που θα αναλάβει θα πρέπει να ξέρει ότι βάζοντας το κλειδί στην πόρτα της ΚΑΕ, αν δεν έχει κάποια χρήματα μαζί του για να κλείσει κάποιες επίγουσες υποθέσεις, τότε πρόκειται να κάνει τίποτα, θα κάνει μια τρύπα στο νερό. Ήδη ο Γκάρι Μπέλ θα παίξει μεν, εδώ δεν τίθεται ζήτημα, στο παιχνίδι με τον Κόρυβο,
θα είναι στη διάθεση του προπονητή. Εάν δεν τακτοποιηθεί οικονομικά όμως, κανείς δεν ξέρει αν θα είναι και στα επόμενα παιχνίδια, θα είναι το τελευταίο του αυτό με την ομάδα της Αμαλιάδας την Κυριακή. Και φυσικά να μην μιλήσουμε για όλες τις περιπτώσεις που έχουν επιφέρει ήδη και το μπαν από την FIBA πριν από λίγα 24 ώρα. Ξέρω εγώ, αδυνατό να καταλάβω τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο Νίκος Λάσκαρης, τι ακριβώς θέλει να εξασφαλίσει. Προφανώς θα εξασφαλίσει κάποια χρήματα. Ήδη έχετε πληροφορηθεί ότι όσα χρήματα έβαλε, τα έβαλε ήδη δανείο, άρα πρέπει να τα πάρει πίσω. Δεν τα μετοχοποίησε, δεν τα κεφαλαιοποίησε, άρα όσα είναι 2 εκατομμύρια. Θα πρέπει αυτός δηλαδή που θα πάρει τις μετοχές, προφανώς να του δώσει αυτά τα χρήματα, αφού τα έχει βάλει με τη μορφή του δανείου. Είναι δηλαδή σαν Λάσκαρης Bank, κατά κάποιο τρόπο, να χορηγούσε χρήματα. Κοιτάξτε, στην ΚΑΕ Άρης. Αυτός θα πάρει όμως, θα πάρει και τα χρέη που έκανε ο Λάσκαρης. Δεν μπορεί λοιπόν να αξιώσει χρήματα, γιατί πάρα πολύ απλά έχει δημιουργήσει και χρέη. Αυτά εμφανίζονται ως δάνειο. Αυτό έχει Λάσκαρη... κάνει ο Κοντομινάς, αν θυμάσαι, ο πρώτος διδάξας, που του χρωστούσες 9 εκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια χάρη σε αυτό στο τέλος μπήκε στο 44. Γιατί ήταν πιστωτής. Ναι. Αυτό κάνουν πάρα πολύ. Δηλαδή, εμένα δεν θα μου προκαλέσει κανένα ενδιαφέρον, δεν θα είναι περίεργο να το δω και με όλους τους υπόλοιπους. Αυτοί που βάζουν χρήματα στις ομάδες, το κάνουν. Γιατί νομίζετε το κάνει ο Σαββίδης? Το ίδιο ακριβώς έχει κάνει. Δεν το έχει κάνει ο Μαρινάκης? Δεν το έχουν κάνει όλοι αυτοί οι οποίοι τροφοδοτούν με χρήματα την ομάδα? Τα βάζουν τα χρήματα ώστε να μπορούν ακριβώς να αξιώσουν αυτά τα λεφτά όταν φύγουν. Τι νομίζεις, είναι όπως παλιά? Γράψα την καρτέλα μου. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αξιώσει χρήματα. Υπάρχει και ο άλλος ο τρόπος να έχεις την ομάδα σε ένα επίπεδο τέτοιο που όταν θα πας να την πουλήσεις να αξιώσει χρήματα, γιατί θα έχεις δημιουργήσει υπεραξία, Χρυσάθε, και όχι χρέη. Yeah. Πώς? Με το Μάρμπολ. Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο. Με το Μάρμπολ, με το Μπάκνερ που δεν δίνεις τα 30 και πληρώνεις 210. Πώς ακριβώς θα είναι να το κάνεις αυτό? Με αυτές τις επιλογές όλες που αφήνεις όλες τις προσφυγές. Ποιος μου λέγε για το σκορδίλι που το χρωστάς από το 16. Υπάρχει κάτι το οποίο, πες μου, υπάρχει κάτι το οποίο εκτός από την τακτοποίηση προς το δημόσιο και το ΙΚΑ, το οποίο έγινε φυσικά γιατί έπρεπε να το κάνει, γιατί τον καθυπόδειξε των δικηγόρων του για την γνωστή υπόθεση. Υπάρχει κάτι άλλο που τακτοποιήθηκε το τελευταίο διάστημα και δεν το ξέρουμε? Αν υπάρχει, να μας πείτε, είμαστε ανοιχτοί. Εγώ δεν ξέρω να έχει τακτοποιηθεί κάτι άλλο. Να έχει κλείσει μια τρύπα, μια τρυπούλα, κάτι. Να έχει πληρωθεί κάποιος, έστω και λίγα. Εδώ έλεγα προηγουμένως για τον Μπέλ. Θα παίξει την Κυριακή, αλλά μετά τι θα γίνει από Δευτέρα? Εάν δεν τακτοποιηθεί, θα μας κουνήσει και αυτό το μαντήλι. Άλλος θα πληρώσει. Όχι ο Λάσκαρης. Ο Πλιάκης και οι υπόλοιποι. Θα μαζέψουν κάποια χρήματα και θα δώσει το παιδί που έχει πάρει μισό μισθό. Και κυρίως. Και αυτό γιατί πήγε ο Αρβανίτης και του μίλησε. Μια αλλαγή αυτή τη στιγμή είναι επιβεβλημένη και για ένα άλλο λόγο. Για να αλλάξει, παιδιά, η ατμόσφαιρα υπερηραίουσα στην ομάδα. Αυτή τη στιγμή είναι σάπιο. Όχι μόνο είναι αρρωστημένη η κατάσταση. Ο κάθε είναι προβληματική. Ο κάθε δεν μπορούν να μιλήσουν με κανέναν. Θέλουν ένα καινούριο συνομιλητή, θέλουν μια άλλη κατάσταση και γενικότερα η ομάδα θέλει έναν άλλον αέρα. Ένα διαφορετικό οξυγόνο. Αυτή τη στιγμή είναι μια κατάσταση σύψης αυτή στην, με τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία. Αυτό οφείλει να το καταλάβει. Να μπορέσει και ο κόσμος να συσπηρωθεί και ο κόσμος να καλιάσει περισσότερο την ομάδα, όπως είχε κάνει και πριν από κάποια χρόνια, όταν πάλι δεν υπήρχαν χρήματα. Αυτή η κατάσταση σε αυτό που θα οδηγήσει θα είναι στο εξής: πλήρες απαξίωση, άδειο γήπεδο και η ομάδα ντουγρού για το παγόβουνο, για να θυμηθώ και μια έκφραση που χρησιμοποιήθηκε και στο ποδόσφαιρο στα δύσκολα χρόνια. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, δηλαδή δεν έχουμε κάτι από το μέτωπο Λευτέρη Αρβανίτη, αν υπάρχει δηλαδή κάποια απάντηση, θετική, αρνητική, τίποτα προς το παρόν. Άρα επικεντρωνόμαστε καλός ή κακός, καλός θα πω εγώ, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, σε αυτό το μάτι της Κυριακής, το οποίο πρέπει να κερδίσει η ομάδα κοντά στον Κόρυβο. Και πρέπει να είναι και ο κόσμος εκεί. Αυτό έλεγα προηγουμένως, να βοηθήσει την παιδιά του Γιαννάκη και τους παίκτες. Το ευρώ που θα δώσετε, να ξέρετε ότι θα πάει όλους τους παίκτες, δεν θα πάει δηλαδή σε κανέναν άλλον. Εκεί θα πάει, στα παιδιά που έχουν καιρό να πληρωθούν. Και στους εργαζόμενους, και στους εργαζόμενους στην ομάδα. Έγινε το ρεπορτάζ, εντάξει. Λοιπόν, κοίταξε, η άλλη εβδομάδα είναι σημαντική στο ποδόσφαιρο. Γιατί θα πρέπει τη Δευτέρα-Τρίτη να τελειώσει με τα θέματα των μεταγραφών.
να αποφασίσει τι θα κάνει με τον Ελουντούλου καταρχήν που έχει προταθεί. Και... Σα είπαμε πώ ακριβώ είναι. Ναι, είναι, υπόθεση είναι θέμα καθαρά του Καρυπίδη, αν θα δώσει το OK ναι. ή όχι. Για το Βούο περιμένουμε τη Λαμία. Εκεί υπάρχει, νομίζω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αν δεν κάνει τίποτα περίεργο η Λαμία, θα τον πάρει ο Άρης τον παίκτη. Και βέβαια του Χαντί που υπάρχει συμφωνία και θα ανακοινωθεί λογικά την Δευτέρα. Τώρα μπορεί να προκύψει και άλλη μία περίπτωση με τις υποχρεώσεις που τρέχουν και τις ημερομηνίες που είναι λίγο πιο πιεστικές τώρα για 16 Φεβρουαρίου, δεν το βλέπω να υπάρχει άλλη μεταγραφική κίνηση. Γιατί, όπως έλεγε και ο Άλεξ, η ΠΑΕ θα θέλει να είναι συνεπής και στην επιτροπή αυτή επιτήρηση που θα πάει στις 16 Φεβρουαρίου. Οπότε, μετά την απόκτηση του ΒΟΟ και του Χαντί κυρίως, και θα δούμε τι θα αποφασίσει η διοίκηση για τον Ελουντούλου, νομίζω ότι τα όποια άλλα διαθέσιμα χρήματα θα πάνε προς αυτές τις υποχρεώσεις, να κλείσουν όλες αυτές οι τρύπες και να πάρει όλες τις υπογραφές των παικτών μέχρι τότε. Για τον Πίντο, είπαμε το ποσό είναι πάρα πολύ χαμηλό. Λογικά θα πάρει αναβολή τη Δευτέρα, είτε γιατί θα εξοφληθεί ολοκληρωτικά ο παίκτης, είτε γιατί θα το ζητήσει η μία ή η άλλη πλευρά, είναι υπό διαπραγμάτευση. Πάντως τα χρήματα στον παίκτη αυτά καθ' αυτά είναι γύρω στα 4 χιλιάρικα. Έχει μέσα στο συμβόλαιο, βέβαια δεν έχει πληρωθεί και του μάνατζερ η προμήθεια, άλλα 4 χιλιάρικα. Κάτι ψηλά από εδώ, από εκεί, οι δικηγόροι σούξου μούξου. Γι' αυτό λέγαμε ότι είναι γύρω στα 10 χιλιάρικα. Ένα ποσό για το οποίο δεν πρέπει ο Άρης να μπαίνει σε αυτές τις διαδικασίες. Βέβαια, εμείς ωραία το λέμε 10 χιλιάρικα, αλλά δεν είναι ακριβώς 10 χιλιάρικα αυτά που πρέπει να πληρώνει κάποιος. Γιατί πληρώνεις 10 για αυτό, 20 για το άλλο, 25 για εκείνο, 50 για τη φορολογική, 15 για την ασφαλιστική. Έχεις τώρα τον Τάτο τον Ήλιτς, έχεις να πληρώσεις τους Στρέγων. Είναι πολλά τα χρήματα τα οποία πρέπει να διαθέτει κάποιος για να είσαι απόλυτα συνεπής και να μην έχεις ζητήματα και προβλήματα. Είτε τα έχει κάνει αυτός, είτε τα έχει κάνουν άλλοι, είτε είναι δικά του λάθη, είτε όχι. Το χρήμα είναι αδυσόπιτο, παιδιά, και θα πρέπει μέσα στις ημερομηνίες ο Άρης να είναι απόλυτα συνεπής. Και καλός ή κακός, αυτός που αυτή τη στιγμή πρέπει να τα κάνει όλα αυτά λέγεται Καρυπίδης. Αυτός είναι το αφεντικό, αυτός είναι ο ιδιοκτήτης και αυτός πρέπει να βρει τους τρόπους για να μην έχει ομάδα κανένα απολύτως πρόβλημα. Στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, έχει χαθεί νομίζω η μπάλα τελείως. Και είναι δύσκολη η κατάσταση. Ορίστε, στην Ντόρτμουντ ο Παυλίδης. Ποιος Παυλίδης? Αλλά ο Βαγγέλης Παυλίδης. Την μπερδεύτηκα. Μπερδεύτηκα στην αρχή, φίλε. Και εγώ έτσι όπως το διάβασα, λέω τι είναι. Μάλιστα. Ο Βαγγέλης Παυλίδης, 19 χρόνια, παίζει στη δεύτερη ομάδα στην Ντόρτμουντ. Από ποιον? Από εκεί έπαιζε. Ναι. Α, έπαιζε στη Γερμανία και πήγε. Ναι, η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε επισήμως την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη με τη μορφή δανεισμού από την Μπόχουμ στο καλοκαίρι του 2019 και θα αγωνίζεται στη δεύτερη ομάδα, η οποία βρίσκεται στην τέταρτη κατηγορία του Γερμανικού Πρωταθλήματος. Μάλιστα. Μπράβο τον Παυλίδη. Μήπως θέλει να αγοράσει τον Μπάμπη? Νομίζω και ο Μπάμπης θα θέλει να πάει. Ας σωθούμε κι εμείς. Α, τελειώνουμε. Μην ασχολούμαστε με 10.000, ούτε με 20.000, ούτε με 30.000, ούτε οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων. Αυτές είναι οι καταστάσεις. Βάσει αυτό πρέπει να σε ενημερώνουμε κι εμείς. Μακάρι να σας λέγαμε για μεταγραφές μόνο, για υψηλά συμβόλαια, για εκατομμύρια και διάφορα άλλα. Τη στιγμή που έχουμε και προβλήματα, θα πρέπει να πορευτούμε και με τα προβλήματα και προσπαθούμε με σωστή ενημέρωση να σας τα παρέχουμε έτσι όπως πρέπει να σας τα παρέχουμε. Να πω κάτι, ας πούμε. Χθες είδα σε πολλά site και σήμερα το πρωί βλέπω το Marble. Ναι. Ο Marble. Δεν γνωστό αυτό. 7 Νοεμβρίου το γράψαμε. 8 Νοεμβρίου το γράψαμε. 160.000. 7 Νοεμβρίου βγήκε η απόφαση. Το ότι αναρτήθηκε χθες η απόφαση δεν σημαίνει ότι είναι νέο σοκ για τον Άρη. Πάντως να σας πω κάτι. Χθες βγήκε απλά στο site της FIBA. Προκαλούν ήλικο τα νούμερα, γιατί μιλάμε για μπάσκετ, παιδιά. Τα έσοδα είναι εντελώς διαφορετικά. Από τη στιγμή που δεν παίζει Ευρωλίγα και δεν υπάρχει. Γιατί και αν παίζει Ευρωλίγα. Εντάξει, ναι, εκεί είναι λίγο διαφορετικά. Όταν έχει 5.000 γήπεδο, δεν μπορεί να πας στο ανώτερο επίπεδο. Δεν ξέρω, είναι παιδιά το ποσό αρχίζει να ανεβαίνει επικίνδυνα και ζητείται επιγόντως λύση για να μην πω ένα θαύμα. Αν δεν υπάρχει κάποιος να βάλει πολλά λεφτά ή θα είμαστε στην ανυποληψία για 3-4-5 χρόνια όπως είμαστε, να θυμάστε, θα παίζαμε με τον Ασημακόπουλο
και τον δεν ξέρω ποιον άλλο μόνο. Και μπράβο σε εκείνα τα παιδιά που κράτησαν τον Άρη ζωντανό. Έτσι θα πας. Δυστυχώς. Εντάξει, αυτό που έγινε στον μπάσκετ, μιλάμε για εσχάτη προδοσία τώρα. Εντάξει, δεν είναι. Είναι λυπηρό μάλλον. Γι' αυτό πρέπει να έχει ένα 5.000 κόσμο την Κυριακή στο γήπεδο. Γιατί το μόνο που έχει απομείνει στον Άρη είναι αυτό. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Πες στους χορηγούς να κλείσει, να φύγουμε. Να περιμένουμε το μάτς Τετάρτης. 5 ώρα μας είπες ότι είναι, το Βέρι Άρης. Δεν ξέρω. Το τσεκάρες. Θα το δω. Ο Τσίπρας είναι στο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τον ενημερώνει για το Σκοπιανό ευτυχώς ακόμα. Σε λίγο το μόνο που μένει να δω στην ελληνική τηλεόραση είναι να γράφει για το Μακεδονικό. Να τρελαθώ τελείως. Μετά θα έχει και τις επαφές με τους πολιτικούς αρχηγούς από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και για την Ελλάδα γενικότερα, αλλά ειδικότερα για τη Θεσσαλονίκη και για την Μακεδονία, την κανονική. Γιατί βλέπω πολλούς συνέλληνες να λένε και ότι είναι, λέει, γεωγραφικά επεκτείνεται και εκεί και εκεί και εκεί. Εντάξει, έχει μια Μακεδονία, έχει και στον Αμαζόνιο. Να έρθει και η Βραζιλία. Ζητάει να λέγεται και αυτή η Μακεδονία. Επειδή επεκτείνεται γεωγραφικά. Τέλος πάντων. Άλλο θέμα αυτό και άλλη κουβέντα και άλλη συζήτηση. Απλά επειδή είδα τώρα τον Πρωθυπουργό με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μου ήρθε να το πω. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Καβαδία που έχει πάρει τη σκητάλη για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής στην κονσόλα. Ο Γιώργος Ματζούκης είναι εδώ. Ο Καβαδίας, το έχεις προσέξει αυτό. Παρόλο που είναι από τους λίγους με πλούσια χέτη. Είναι συσσωρευμένη εμπειρία για τον χρόνο. Ναι, παρόλο που λέω είναι ξανά ένα από τους λίγους με πλούσια χέτη ακόμα. Ναι. Γιατί εμείς μοιάζουμε στον Ασλάμα περισσότερα πλέον. Αρχίζεις γκριζάρεις, φίλε. Νικοπολιδίζεις. Ή Τζορτζ Κλούνεϊ. Τζορτζ Κλούνεϊ καλύτερα. Εντάξει, ωραία. Άντε, κλείσε και θα πω κι άλλα. Σε λίγο αναλαμβάνει. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα με το καλό λόγο μετά τις 5. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.